Εσείς δραστηριοποιείστε σε κοινωνικό επίπεδο. Έχουμε τη δίωξη βεβαίως, η οποία έχει και την πρόληψη και την καταστολή αυτού του φαινομένου, του κοινωνικού φαινομένου. Θέλω εσείς καταρχάς να μας σχολιάσετε πώς βλέπετε την κρατική αντίδραση πριν πάμε στην κοινωνία, στους ενεργούς πολίτες, στους φορείς, στις δομές. Τη δίωξη εσείς πώς την βλέπετε? Έχει ένα επίπεδο που ανταποκρίνεται στοιχειώδως ή πάει να καλύψει μεγάλο δρόμο? Το κομμάτι της καταστολής, να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε και ειδικοί για να μιλήσουμε. Σαν αλλά πολίτες, σε επίπεδο, εσείς πώς βλέπετε θέλετε, σε επίπεδο, να λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες? Αν θέλετε, σε επίπεδο πιο κοινωνικό, μπορούμε να πούμε ότι όσο αγώνα και κάνει ένας αστυνομικός, το κομμάτι της πρόληψης είναι εκείνο το οποίο πραγματικά θα μπορεί να μειώσει αυτό που λέμε φαινόμενο των ναρκωτικών. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε, το οποίο έρχεται από την παγκόσμια εμπειρία και κυρίως από τα στοιχεία τα οποία είχε μέχρι πρόσφατα και ο ΙΕ, ήταν ότι παρόλο που ήδη η αποτελεσματικότητα, ας πούμε, των ένοπλων δυνάμεων της αστυνομίας ή των διάφορων αστυνομικών οργανώσεων παγκοσμίως αυξήθηκε, γιατί είχαμε και παραπάνω κατασχέσεις και παραπάνω συλλήψεις, ωστόσο βλέπετε ότι είχαμε και παραπάνω χρήση. Μάλιστα. Οπότε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Είναι αντίφαση ότι... αυτό, είναι μια αντίφαση. Δεν είναι ακριβώς παράδοξο. Αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε είναι ουσιαστικά ότι προφανώς και η καταστολή σε ένα επίπεδο είναι εκείνη η οποία με κάποιο τρόπο προσπαθεί να μειώσει το φαινόμενο κτλ. Θεωρούμε γενικότερα ότι υπάρχει και μια αντίθεση το ότι αυτή η καταστολή αυτή τη στιγμή παρά τον ηρωισμό των αστυνομικών απευθύνεται ή μάλλον απευθύνεται και σε κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο χαμηλές, αυτό που λέμε αλυσίδα εμπόρειας ή παραγωγής ναρκωτικών. Ναι. Ουσιαστικά, αλλά κατά κύριο λόγο εμείς θα θέλουμε πάρα πολύ να επιμείνουμε σε αυτό που λέμε κοινωνικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, αν θέλετε, θα διευκολύνει και το έργο της ίδιας αστυνομίας. Τι μηνύματα παίρνετε από την κοινωνία? Καταρχάς, είναι αλήθεια ότι ακόμα και η ίδια η κρίση η οποία έγινε τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ αυτό που λέμε και αντιμετώπιση των ίδιων των εξαρτημένων απέναντι στο ναρκωτικό. Προφανώς εδώ εμείς στηριζόμαστε και στα στοιχεία τα οποία έβγαλε εδώ πέρα ο συνάδελφος από το ΕΠΠΣΥ. Απλά να πούμε ότι σε σχέση με την κάναβη, επειδή μπήκε πάρα πολύ και αναφέρεται και σε μεγάλο. Έχει μπει και ώρα και στο παιχνίδι το κόλπο για, για την ιατρική κάναβη. Ναι, είναι νομιμοποίηση, βέβαια. Εμείς θεωρούμε ότι τα ίδια τα στοιχεία του ΕΠΠΣΥ δείχνουν, όχι απαραίτητα αυτό που λέμε όσον αφορά την κάναβη, θα αναφέρει δηλαδή και ο Γιώργος, υπάρχει μια σταθερή χρήση στους μαθητές, οι οποίοι είναι αρκετά υψηλοί κτλ. Αλλά νομίζουμε ότι χρειάζεται να δώσουμε μια πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που αναφέρει μέσα, ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση των μαθητών οι οποίοι πια θεωρούν την κάναβη ως ακίνδυνη ουσία. Το οποίο αυτό, κατά τη γνώμη μου, άμα θέλετε, είναι ανησυχητικό για το μέλλον. Σε ποια λογική? Στη λογική ότι μειώνονται ήδη τα αντανακλαστικά των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανά να χτίσουν ένα τείχος απέναντι σε αυτό που λέμε χρήση, εξάρτηση κτλ. Δεν είναι ταμπού η χρήση ναρκωτικών. Κάποτε ήταν στίγμα. Πολύ στίγμα, έτσι. Και στις κλειστές κοινωνίες ήταν βοήθεια Παναγιά μας, πούμε, και φαίνεται σήμερα ότι έχουμε ξεφύγει παντελώς από αυτό. Αυτό θέλετε να πείτε? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ταμπού πια η χρήση. Δεν είναι ταμπού. Είναι ουσιαστικά ότι οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούν ότι η κάναβη δεν έχει μέσα το στοιχείο της χρήσης και της εξάρτησης. Ότι δηλαδή η κάναβη δεν είναι ναρκωτικό. Και παρά τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ που λένε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση, δεύτερη μάλιστα συζήτηση σε σχέση για την απεξάρτηση είναι κάναβη μετά την ηρωίνη, ότι είναι πρόδρομος ουσία κατά το ΚΕΘΕΑ για τα 9 δέκατα των χρηστών και κατά το 18 για τα 8 δέκατα των χρηστών, ότι παρόλα αυτά αυτή την ουσία εδώ πέρα την δίνουν λίγο φαρμακευτική, την δίνουν λίγο βιομηχανική, την δίνουν λίγο ακίνδυνη και ουσιαστικά μειώνει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας σε μικρή ηλικία, γιατί εκεί πέρα είναι πιο εύκολο να τα μειώσεις απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Προφανώς δεν αρκούν αυτά που είπε ο κ. Διευθυντής για να αποτραπεί, για να σωθεί ένα παιδί που έχει μπλέξει στα δίχτυα των ναρκωτικών. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια απόδειξη ότι τείνουμε κάποιες φορές να νομίζουμε ότι η ενημέρωση ταυτίζεται με την πρόληψη. Αλλά απλά η ενημέρωση είναι ένα κομμάτι της πρόληψης. Τη δεκαετία του 80 είχαμε λιγότερη ενημέρωση, λιγότερη χρήση. Τώρα έχουμε περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη χρήση. Για τα ναρκωτικά, περισσότερη ενημέρωση συγκριτικά. Κοιτάξτε, τώρα πια όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι σημαίνει ναρκωτικά. Μπορεί να υπάρχει διαστρέβλωση, αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή. Πρώτον, εμείς θεωρούμε ουσιαστικά ότι το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό, που σημαίνει ότι αποτυπώνεται σε μια ευάλωτη προσωπικότητα των ανθρώπων, η οποία έρχεται σε επαφή με διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Και ακριβώς υπό αυτή τη σκοπιά πρέπει να κοιτάμε και αυτό που λέμε κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή, αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος υποδιευθυντής, ο κύριος διευθυντής, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι για να μπορούμε να κάνουμε πρόληψη εντάξει στα ναρκωτικά, χρειάζεται μαζική λαϊκή πρόσβαση στους παράγοντες, οι οποίοι ουσιαστικά εμποδίζουν το φαινόμενο.
που είναι λαϊκός αθλητισμός, πολιτισμός, παιδεία, μουσική κτλ. Παιδεία, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι ουσιαστικά είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να χτίζεις ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ναι, οι οποίες τη στιγμή που θα έρθουν σε συνάντηση με την ουσία θα μπορούν να πούνε όχι. Και αυτό αυτή τη στιγμή, όταν βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν ημίμετρα, ημιμάθεια, υπάρχει μεγάλη σχολική διαρροή, mm-hmm, υπάρχει αυτό που λέμε μη διαπαιδαγωγικός ρόλος σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό, θέλω να το δούμε απλά, ότι το ίδιο το σύστημα των Πανελληνίων είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο εύκολα θα δημιουργήσει αυτό που λέμε και με βάση την ενοχή της ελληνικής κοινωνίας. Ευθύνη, εγώ φταίω, δεν τα καταφέρνω, δεν ανταποκρίνομαι. Και είναι ένα σύστημα, μάλιστα, το οποίο λέω, θα ανατώσει η ζωή μου. Όταν λοιπόν δημιουργούνται τέτοιες αξίες και όταν ο νέος έρθει σε συνάντηση με την ουσία, με αυτό που λέμε λογική, ότι είναι ακίνδυνη, φαρμακευτική, mm-hmm, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όλα αυτά τα στοιχεία μαζί είναι ικανά να τον οθήσουν σε αυτό που λέμε δοκιμή. Από εκεί, μάλιστα, και πέρα, η χειροτέρευση των όρων είναι εκείνο που θα οδηγήσει αργότερα σε αυτό που λέμε σημαντική χρήση. Το καταστροφικό. Να μιλήσουμε ακόμα λίγο για τα αίτια που οδηγούν τους νέους κυρίως στα ναρκωτικά, κύριε Παπαγιαννόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, επίσης το αναφέρουμε το φαινόμενο είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό. Σημαίνει ότι παίζουν, να σου πω λίγο απλά, όλα εκείνα τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία υπό κάποια έννοια δημιουργούν αδιέξοδα, ναι, έλλειψη ονείρων, έλλειψη στόχων, αυτή τη στιγμή στη νέα γενιά. Όλα εκείνα τα φαινόμενα, ας πούμε, τα οποία, άμα θέλετε, εγκλωβίζουν τις νέους σε κάποιες λογικές αδιεξόδων, ναι, είναι, μπορούμε να τα αναφέρουμε ως παράγοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οδηγούν τους νέους στη χρήση. Είτε αυτό λέγεται ουσιαστικά αυτό που είπαμε διαρροή, είτε αυτό που λέγεται δυσκολία στην εκπαίδευση, είτε αυτό που λέγεται, άμα θέλετε, απλό. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε τώρα, εμείς, είναι διαιρεμένη, ναι, επιστημονική κοινότητα πάνω, ναι, σε αυτό, υπάρχει. Γιατί ακόμα και σε αυτό έχω καταλάβει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα πούμε τώρα. Στο τι φταίει, ας πούμε, είναι κακά τα ναρκωτικά, λένε κάποιοι και το προσπερνούν. Δεν είναι θέμα συμφωνίας. Άλλοι μπορεί να το θεωρούν, ας πούμε, ναι, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι θέμα ουσιαστικά μια ιδεολογία η οποία απαντάει ακριβώς με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και ακόμα και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ας πούμε, όταν μιλάμε για αυτό που λέμε ιατρικοί παράγοντες και ιατρικοποίηση του φαινομένου, ότι είναι μόνο ιατρικό φαινόμενο, ναι, από πίσω έχει μια ιδεολογία που λέει ουσιαστικά ότι θα υπάρχει πάντα, δεν θα μπορεί να εξαλειφθεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι άντε κάποιες φορές μπας και σταματήσουμε καμία υποτροπή. Από την άλλη, όταν αναφέρονται κάποιο το οποίο είναι και πιο χαρακτηριστικό τώρα, ναι, ατομική ευθύνη, το, ναι, οποίο το ακούσαμε και μέσα τώρα στην καραντίνα. Στην καραντίνα, ναι. Ότι δηλαδή ουσιαστικά ο καθένας έχει επιλέξει ελεύθερα αυτό το οποίο λέμε χρήση. Και είναι περίεργο για μας, άμα θέλει να το πούμε απλά, το ότι αυτή τη στιγμή οι νέοι έχουν εμπόδια στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα όνειρα, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό κτλ. Και ξαφνικά η χρήση ναρκωτικών γίνεται ένα ελεύθερο δικαίωμα, γίνεται μια ελεύθερη επιλογή. Και μάλιστα όχι απλά μια ελεύθερη επιλογή, άμα το δείτε και λίγο απλά, ναι, αυτή η ελεύθερη επιλογή καταλήγει τελικά να γίνεται και ελεύθερη επιλογή στην απεξάρτηση. Δηλαδή, ουσιαστικά σας λέω ότι ακριβώς έτσι όπως τα έκανες, πήγαινε και καθάρισε τα μόνο σου. Μάλιστα. Εμείς, και σε αυτή τη λογική έρχεται και λέει ουσιαστικά ότι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε δομές, δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στο ΚΕΘΑΕ, σε έγινε προγράμματα, δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά στην πρόληψη. Όλα αυτά έχουν από πίσω αυτό που ονομάζουμε μία προσπάθεια των ίδιων των κρατικών μηχανισμών να απαλλαγούν από αυτό που λέγεται οικονομικά σε εισαγωγικά βάρος για την επικέντρωση, αυτό που λέμε πρόληψη, ναι, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Αυτό το τρίπτυχο το οποίο για μας είναι απαραίτητο να υπάρχει. Για την αποποινικοποίηση, εσείς είσαστε αναφανδών κατά. Να, έτσι δεν είναι? Εμείς πείτε δύο λόγια. Αυτή γιατί αυτή η πολιτική έχει μπει στη συζήτηση, ναι, καταρχάς. Πώς φτάσαμε ως εδώ να λέμε ότι έχει αποτύχει ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών, άρα να τα αφήσουμε ελεύθερα, ατομική ευθύνη. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Ναι, τώρα βάζετε και δύο κομμάτια. Η αλήθεια είναι καταρχάς ότι είναι χαρακτηριστικό ότι όπου έχει ουσιαστικά αποποινικοποιηθεί η κάναβη, παντού και τα στοιχεία ήταν ισχυτικά, υπήρχε αύξηση και της χρήσης κάναβης, αλλά και της χρήσης άλλων ναρκωτικών. Όπου ήταν νόμιμη η κάναβη, σε ποιες χώρες αναφέρεστε? Η Ολλανδία είναι το κλασικό παράδειγμα, θέλω να το πούμε απλά. Όπου ουσιαστικά, αν θέλετε, υπήρχε μια, από τότε που νομιμοποιήθηκε η κάναβη, είχε μια αύξηση του κατά 4-5 των χρηστών. Ναι. Και όποιος έρχεται και τολμάει και λέει ότι αυτό γινόταν λόγω τουριστικού δρόμου και τα λοιπά από γύρω-γύρω περιοχές οι οποίες, ναι, δεν μπορούσαν να βρουν μέσα στη χώρα τους. Η αλήθεια είναι ότι η χρήση αυτή ήταν σε μαθητές 16 χρονών. Χαμηλές που έτσι κι αλλιώς δεν είχαν δηλαδή πρόσβαση, mm-hmm, νόμιμα αυτό που λέμε στην κάναβη. Το άλλο κομμάτι να πούμε καταρχάς ότι όπου έχει νομιμοποιηθεί η κάναβη, έχει νομιμοποιηθεί, οι διάφορα ναρκωτικά έχουν νομιμοποιηθεί με σκοπό ακριβώς να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα και, άμα θέλετε, έχουν γίνει και όπλα καταστολής των λαϊκών αγώνων και, και στο κίνημα το 70 ουσιαστικά, αλλά και στην Πορτογαλία και στην Ολλανδία όταν έγινε, είχες μεγάλους αγώνες όταν νομιμοποιηθήκε η κάναβη. Για την Πορτογαλία ήθελα να σας αναφέρω, διότι τώρα τελευταία παίζει εκεί η είδηση ότι έχει αποποινικοποιηθεί. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή, τι μοντέλο είναι αυτό? Να ξέρουμε γενικά ότι
πάρα πολλές χώρες, δεκάδες χώρες αυτή τη στιγμή είτε έχουν νόμιμη την κάναβη, είτε έχουν ένα, ας πούμε, αυτό που λέμε μια ελαστικότητα απέναντι στην κάναβη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε να το πούμε πολύ συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο η Πορτογαλία, είναι η ίδια η Αμερική. Άμα θέλω να το δούμε πλέον, δηλαδή, οι ΗΠΑ. Όπου ουσιαστικά εκεί πέρα βλέπουμε και το κομμάτι της αποποινικοποίησης, το οποίο αύξησε και σε συνδυασμό με την ιατρική κάναβη, όπως αναφέραμε πριν, το οποίο αύξησε πάρα πολύ τη χρήση και στα νέα παιδιά. Mm-hmm. Ουσιαστικά, άμα θέλετε, εκεί πέρα και το 1/3 των μαθητών ζήτησε πριν βρήκε κάναβη με ιατρική συνταγή. Αλλά κατά κύριο λόγο, εκεί πέρα θα δείτε ότι έχουμε και αύξηση τη χρήση κάναβη και αύξηση ακόμα και τη παράνομη χρήση κάναβη, γιατί πολύ απλά που λέτε πιο φθηνά από αυτό που λέμε νόμιμη. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι το που αναφέρεται πριν με τον πόλεμο των ναρκωτικών, η αλήθεια είναι μια ιστορία, αν θέλετε, ιστορικά, που ξεκίνησε από το 1971 και τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά τότε ο Νίξον έστειλε του Αμερικάνου στο Βιετνάμ, οι στρατιώτε ήρθαν πίσω και για να αντιμετωπίσουν το PTSD, το λεγόμενο τραυματικό στρε, πέσα στα ναρκωτικά. Επεκτάθηκε τη δεκαετία του 80 σε αυτό που λέμε πόλεμο στη Λατινική Αμερική. Ναι. Αλλά αν θέλετε, εμεί θα πούμε ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών επί της ουσίας έχει σε εισαγωγικά αποτύχει, γιατί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εκπονήθηκε από αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το πρόβλημα. Άμα θέλετε να το πούμε απλά. Ουσιαστικά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο μιλάει καθαρά για απελευθέρωση. Υπάρχουν και φωνές που μιλάνε για απελευθέρωση όλων των ναρκωτικών. Παντελώς. Ακριβώς. Και μάλιστα συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν δουλέψει σε μεγάλες εφημερίδες κτλ. Δεν μπορεί ουσιαστικά ένας φορέας, το κράτος δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάει και έχει ανάγκη το ναρκωτικό για να μπορεί να καταστέλει, αλλά για να μπορεί να καταστέλει νεανικές συνειδήσεις, αλλά ακόμα και, άμα θέλετε, αυτό που λέμε επιχειρηματικά, εγκληματικά μονοπόλια, τα οποία αυτή τη στιγμή πλουτίζουν από αυτό που λέμε διακίνηση των ναρκωτικών και, άμα θέλετε, σε κάποιες στιγμές στηρίζονται, άμα θέλετε, μέσω της δωροδοκίας και της εξαγοράς από διάφορα κράτη. Δεν γίνεται αυτό το ίδιο κράτος να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο το οποίο, άμα θέλετε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται ότι το προώθηκε λίγο. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτούς τους εποπτευόμενους χώρους χρήσης. Είναι όπως τα ανέφερε. Δηλαδή, όχι απλό κομμάτι το ανθρωπιστικό, που από το κομμάτι ουσιαστικά αναγκαστικά. Ότι είναι αναγκαστικά από ποινικοποίηση, δηλαδή ουσιαστικά αποδοχή τη μη επικινδυνότητα όλων των ναρκωτικών. Και υπάρχει και μια αντίφαση, θα τη βάλουμε απλά. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να μιλάμε για μείωση τη χρήση οπιοειδών και ως πρώτο μέτρο σε αυτό να παίρνει χώρες εποπτευόμενης χρήσης, η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αυτό που λέμε χρήσης οπιοειδών. Για μας, το κομμάτι των εποπτευόμενων χρήσης, το χώρο εποπτευόμενης χρήσης, έχει να κάνει με την κάλυψη πίσω από μια βιτρίνα του προβλήματος του κέντρου της Αθήνας, και αυτό δεν είναι καθόλου ανθρωπιστικό, να το πούμε και συγγνώμη μας, το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει και ως ένας καλός ελκυστικός τρόπος για αυτό που λέμε χειμερινός τουρισμός και όχι μόνο στην Αθήνα. Δεν πρέπει όμως να αφήνουμε και τους ανθρώπους να πεθαίνουν στον δρόμο. Είναι σημαντική. Κοιτάξτε, δεν και αυτή έχει η διάσταση. Ούτε αυτό έχει αποδειχθεί να σου πει. Ούτε αυτό έχει αποδειχθεί να σου πει είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές, άμα θέλω να το πούμε και λίγο απλά, είναι σαν να βάζω μέσα στον ίδιο το χρήστη τη λογική της επιλογής. Ενώ ουσιαστικά ο χρήστης, ο εξαρτημένος, ο πολιτικοκομμανής, άμα θέλω να το δούμε λίγο απλά, η χρήση μπαίνει ως επίκεντρο στην ουσία του, στη ζωή του. Λειτουργεί με βάση μόνο αυτό. Μάλιστα. Να το δούμε και λίγο απλά. Όπως, ας πούμε, άμα θέλετε να το δούμε και λίγο απλά, ο Κανά, παράδειγμα, έχει γίνει αυτή τη στιγμή, έχει γίνει ένα μέρος μετάβασης μεταξύ πιο σε εισαγωγικά πάντα βαριών, που δεν είμαστε εμείς με τα σκληρά και μαλακά, οσίων. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα χρήστη θα πάει να πάρει τη μεθαδόνη του, ώστε να αντέξει σε τέτοιο βαθμό μέχρι να βρει πάλι τη δόση της ηρωίνης. Μάλιστα.